Καλημέρα σα κυρίε και κύριοι. Τελευταία ημέρα του Ιουνίου και έχουμε τη χαρά εδώ κοντά μα στο στούντιο να βρίσκεται ο κύριο Αγκολφόπουλο, αντινάβαρχο αναποστρατεία. Καλή σα <σταμήρα> <και σταμήρα> ημέρα. <σταμήρα> καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. καλημέρα, καλημέρα. Να κάνουμε το Ταμείο τη Συνόδου Κορυφή. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πρωτοσέλιδα με διαφορετικέ αποχρώσει για το αν ο Ερντογάν είναι ο μεγάλο κερδισμένο τη Συνόδου Κορυφή, αν η Ελλάδα έφυγε χαμένη από την ιστορία τη επαναπροσέγγιση ε, Erdogan, η ιστορία των F-16, η άρση του Βέτο. Κύριε Κωνθόπουλε, τι λέτε. Ε? Καταρχήν η Ελλάδα δεν έχει να κάνει τίποτα με όλη αυτή την ιστορία που δημιουργείται μεταξύ Τουρκίας, ΝΑΤΟ, Σουηδίας Φιλανδίας και βεβαίως με τον κύριο Μπάιντεν. Τον κύριο Μπάιντεν ας πούμε, εκβίασε ο κύριος Ερντογάν αυτή την, τη συνάντηση. Mm -hmm. ε, 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 μέχρι, μέχρι τη μέχρι την συνάντηση στο Βερολίνο που γίνεται μεταξύ των Συμβούλων Εθνικής Ασφαλείας, Μέχρι τότε δεν υπήρχε και ούτε μέχρι τελευταία στιγμή υπήρχε. Αυτή η συνάντηση έγινε αφού τηλεφώνησε ο κύριος Βάιντεν για να μην φανεί ότι υπάρχει διάρρηξη στο ΝΑΤΟ mm -hmm. ε, 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 σχέσεων μεταξύ όλων των αυτών και να μην ικανοποιηθεί γιατί το είπε ευθέως ο κύριος Βάιντεν ότι αυτή τη στιγμή μας βρήκε ο κύριος Πούτιν όλους ενωμένος ή είναι, 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 να, να, να το πείσει όπως την είπε. Λοιπόν, εκεί λοιπόν του είπε εντάξει θα σε δω. Αλλά α, αυτό ήθελε να εξασφαλίσει και περισσότερο για εσωτερικού λόγου τότε. Εξασφάλιση. Α, κοιτάξτε, ακούστε, το ότι έγινε μια συνάντηση με τον κύριο Μπάιντεν μετά από τόσε πιέσει. Εντάξει, δεν είναι και μια μεγάλη επιτυχία. Αυτό που κέρδισαν είναι το ΝΑΤΟ και η Αμερική, οι οποίοι μαζί με την Αγγλία πίεσαν τον κύριο Ερντογάν. Με αποτέλεσμα, ο κύριο Ερντογάν να ενδώσει και να βγει ένα MOU. Το οποίο δεν έχει καμία νομική ισχύ παρεπιπτόντω. Το οποίο είναι πολύ στρογγυλεμένο, το οποίο λέει πράγματα τα οποία μπορούν να ερμηνευτούν και έτσι και αλλιώ, δηλαδή δεν έχει σαφέστατε ερμηνείε και ο καθένα μπορεί να το πάρει όπω θέλει. Ε, ένα ημωγείο το οποίο ούτε δεσμεύεται ούτε κάνει ε, τίποτα άλλο. Αυτό είναι ένα καθαρά διπλωματικό παιχνίδι mm. για το οποίο ο κύριος Ερντογάν κέρδισε μόνο για το εσωτερικό του ακροατήριο. Και βεβαίως το ΝΑΤΟ και η Δύση τι κερδίσανε να δώσουν χρόνο δεν, να μην φύγει η Τουρκία από τη Δύση. Διότι όλα αυτά τα βήματα τα οποία τα έπαιζε σωστά ο κ. Ερντογάν απειλούσε ότι με, εμέσω μεν ότι ξέρει, εγώ έχω και άλλου δρόμου, α πούμε. Εντάξει. Έκανε ένα παζάρι ο Τούρκο Πρόεδρο. Του Κοιτάξτε, βγήκε σε ένα ακούστε, βαθμό. Τα 16 Με τώρα θα πάω στα Του Biden ότι εγώ με το που επιστρέψω στην Αμερική. Μα, θα δεν είναι, χέρι Μα δεν είναι στο χέρι του. Δεν είναι στο χέρι του Πρόεδρου τη Αμερική. Ο Πρόεδρο τη Αμερική έχει θεσμικό ρόλο. Υπάρχει η, κυβε... υπάρχει η, κυβέρνησή του, το administration που λέμε, mm -hmm. το οποίο έχει εκφράσει μία άποψη. Αυτό το ότι έχει εκφράσει μία άποψη του «Τουρκία πρέπει να κάνει» έχει πάλι διπλή ε, ανάγνωση. Δηλαδή, πραγματικά το θέλουν να δώσουν στην Τουρκία έχοντας τα, τους S-400 εκεί και φλερτάροντας με τη Μόσχα ή το κάνουν για καθαρά διπλωματικούς λόγους. Γιατί θα σας εξηγήσω το εξής, ότι ήδη διέκοψαν και ακύρωσαν οι Αμερικάνοι Τη συνάντηση που ήταν για, για τη βελτίωση των σχέσεων με τις δύο επιτροπές, που ήταν να γίνει πριν από ένα μήνα, αυτό το ακύρωσε η Αμερική, δεν το ακύρωσε η, <σχερνή> η Ελλάδα. Η... Ε... Η αφήστε η ε. την Ελλάδα αφήστε η, η Ελλάδα Τουρκία. δεν παίζει ρόλο σε αυτά τα πράγματα. Yeah. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να αναμειγνύεται σε αυτό το θέμα. Yeah. Οι, 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 οι Αμερικάνοι ακύρωσαν όλη αυτή τη διαδικασία που είχε συμφωνήσει στην προηγούμενη συνάντηση ο κύριος Μπάιντε με τον κύριο Ερντογάν πώς θα επιληθούν οι σχέσει μεταξύ του. Η πρώτη συνάντηση ακυρώθηκε. Δεν ξέρουμε τι υπόθηκε τώρα, γιατί είναι νωρί να μάθουμε όλε αυτέ τι λεπτομέρειε. Άρα λοιπόν, άρα λοιπόν, δεν μπορεί κανένα αυτή τη στιγμή να πει αν αυτέ οι δηλώσει, δηλαδή οι Υφυπουργό Άμυνα που έκανε τι δηλώσει αυτέ ήταν αυτή που ακύρωσε και τη συνάντηση. Άρα αυτό τι σημαίνει. Άρα λέτε, μιλάμε για μια υποσχετική εδώ πέρα. Α, ακούστε, ναι, μέχρι, μέχρι, να μπει, μέχρι να μπουν οι δύο χώρε που θα πάρει και ένα χρόνο περίπου mm -hmm. να γίνουν πραγματικά μέλη του ΝΑΤΟ, να ψηφιστεί και να, να μπουν σε όλε τι διαδικασίε. Μέχρι τότε θα είναι μια ασαφή κατάσταση. Αυτή η ασαφή κατάσταση βολεύει ε, και τον κύριο Ερντογάν βολεύει και τους του Αμερικάνου. Εμά. εμάς, ε, ε, εμάς μισό λεπτό. Εμάς, όταν αυτή τη στιγμή. Θέλω έρχεται... να πω, ε, όλη αυτή η, πανα... η επαναπροσέγγιση και αυτό που ακούγεται ότι ο Ερντογάν. Δεν είναι επαναπροσέγγιση. ο Μπάιντεν είπε στον Ερντογάν ε, 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 ηρεμία ε, στο Αιγαίο, σταθερότητα στο Αιγαίο, ε, μπορεί να απομακρύνει την, ε, τη, 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 λίγο την ένταση, μπορεί να την απομακρύνει. Βεβαίω. Μπορεί ο... να διασφαλίζει δηλαδή ότι. Ε, δεν θα ζήσουμε καλοκαίρι του 20. Κύριε Παυλόπουλε, είναι βέβαιο ότι, όλη αυ... είναι βέβαιο ότι ο κ. Ερντογάν παρά του λεονταρισμού που έκανε φεύγοντα από το αεροδρόμιο και νομίζοντα ότι όλη η γη και όλο το ΝΑΤΟ ασχολείται με το τι θα κάνει η Τουρκία. Ε, 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 είδατε ότι πήγε εκεί και δεν είπε, γκίχ, δεν είπε τίποτα για από αυτά τα οποία απειλούσε ότι θα πει. Γιατί, Γιατί δεν, δεν, να το πω έτσι, δεν τον έπαιρνε να τα πει αυτά τα πράγματα. Η θέση του θα χειροτέρευε. Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν τώρα. Ξεκίνησε και πήγε, άκουσε τι του είπανε και βεβαίως κατάλαβε ότι όλη η Ευρώπη, όλη η Δύση και η Αμερική είναι εναντίον αυτής της έντασης που δημιουργεί για θέματα τα οποία δεν υπάρχουν. Ούτε αποστρατικοποίηση νησιών υπάρχει, ούτε κυριαρχία υπάρχει, ούτε, 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 ούτε υπάρχουν. Και τι λένε οι ξένοι όλοι. Λέει, ακούστε παιδιά, υπάρχει το Διεθνές Δίκαιο που το και στο κοινό του ανακοινωθέν το ΝΑΤΟ. Πηγαίνονται πρέπει να εφαρμόζουμε το διεθνέ δίκαιο. Ποιο διεθνέ δίκαιο, Αυτό που αποδέχεται όλο ο κόσμο. Όχι το αλατούρκα διεθνέ δίκαιο. Mm -hmm. Ε, πως... εντάξει κύριε καθηγητά, τώρα, ενώ, το κατά ε, 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 για ε, Σουηδία και Φιλανδία το κατά το. θυμάστε τους λεονταρισμούς, μην τον να έρθουν εδώ. Όσο είμαι εγώ πρόεδρο, δεν θα μπουν αυτοί στο, 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 στο ΝΑΤΟ. Πάντα Λέρετε το κάνει κάτι. αυτό εντάξει, ο Ερδογάν. Είναι μαέστρο. Είναι σε αυτέ τι κυριστήσει. και δυστυχώ όλο αυτό περνάει και. Το ανέχεται η τουρκική κοινωνία. Αλλά να σα θυμίσω ε, κάτι. Εδώ το ίδιο με ακριβώς... σήμερα στην Αθήνα. Εδώ διαβάζουμε. Με ψημιρούμε Μήπω και πήρε υπόσχεση για τα F-16 από τον Biden ο Ερντογάν. Δεν είναι στο χέρι του Biden. Έχει δίκιο ο κύριο Εκαδόπουλο που λέει. Δεν θα το τα δώσει τον Biden τα F-16 ή την αναβάθμιση του. Την ώρα που η Ελλάδα μπαίνει στο πρόγραμμα των F-35. Τα τουρκικά δημοσιεύματα σήμερα τα έχετε δει, φαντάζομαι. Έχουν πρωτοσέλιδο ότι η Ελλάδα παίρνει F-35. Δεν λέει 5 με 16. Ε, Εμεί δεν έχει εγκριθεί. Και ξέρετε, μέχρι να εγκριθούν τα F-16, θα πάει πάρα πολύ καιρό. Εάν εγκριθούν. Με την τωρινή κατάσταση στο Κογκρέσο και του δημοσιογράφου. Ακούστε Μέντε, για την τωρινή κατάσταση στο Κογκρέσο. Καταρχήν να πω, να συμφωνήσω πω... 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 με τον κύριο Τριανταφίλου, ότι ακόμα δεν έχει μπει στο αεροπλάνο ο κύριο Ερντογάν για να δούμε τι θα πει στου δημοσιογράφου. Διότι αυτό με το αεροπλάνο το έχει επαναλάβει πάρα πολλέ φορέ. Και γιατί επεβλήθησαν οι κυρώσει, αυτό θέλω να καταλήξω. Α, από πού απότε πότε και γιατί επευλήθησαν οι κυρώσει στην Τουρκία του νόμου Κάτσα, δηλαδή το νόμο του. Πότε, όταν το 2019, το Νοέμβριο, πήγε και αν θυμάστε τότε, είχε πει ο κύριο Τραμπ: Φίλο μου είναι, μου ζήτησε να έρθει και του είπα, έλα. Α πούμε, εντάξει. Τι έκανε ο κύριο Τραμπ τότε. Φώναξε έξι ρεπουμπλικάνου, τον πρόεδρο τη επιτοπή, τον Λίσνεϊ Γκράχαμ, τον φώναξε στο γραφείο του μαζί, μαζί με έξι ρεπουμπλικάνου και ο Ιοντογάν του υποσχέθηκε ότι θα, φύγει, θα φύγουν οι S400 θα κάνει κινήσει. Μόλι μπήκε στο αεροπλάνο, έλεγε άλλα πράγματα. Δε φεύγουνε, δεν φεύγουν, δεν κάνονται. Τι συνέβη αμέσω μετά, Οι Ρεπουμπλικάνοι με επικεφαλή στο Λίσινε Γκράχαμ και τότε ο κύριο Μενέντε δεν ήταν πρόεδρο τη επιτροπή. Ναι, ναι. Του επέβαλαν τι κυρώσει κάτσα, τι οποίε ο κύριο Τραμπ δεν τι υπέγραφε αφού είχαν εγκριθεί μέχρι τι 20 Παραμονές που θα ορκιζόταν ο κύριος Βάιντεν. Τις υπέγραψε τελευταία... Άρα οι Από εκεί Και, και με τον με... Τραμπ ξέρουμε όλοι και τι σχέση είχε ο κύριος Βεβαίω. Γι' αυτό τονίζεται. τα επισημαίνω αυτά. Mm -hmm. Άρα οι ρεπουμπλικάνοι του επέβαλαν αυτές τις κυρώσεις. Οι Δημοκρατικοί τις βρήκανε. Το εάν οι Δημοκρατικοί... Θα χάσουν τι εκλογέ, έχουμε πολύ χρόνο μέχρι τον Νοέμβριο. Μάλιστα. Και τώρα, τα γεγονότα στην, στην Αμερική πρέπει να σα πω. Όπω είναι αυτή τη στιγμή, το ρεπουμπλικανικό κόμμα είναι διχασμένο Δεν ευνοούν την, 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 την αλλαγή μάλλον του αριθμού των κόγκρεσμαν και των, και των ε, βουλευτών. Τώρα, το αυτό τον πην, λοιπόν, πην, αυτό, πην λοιπόν δεν εξασφαλίζει απολαύουμε... ότι τα F16 θα τα πάρει. Εντάξει.